είναι 2 η ώρα το βράδυ, αλλά εγώ έχω ενέργεια γιατί σήμερα θα κοιτάξουμε για back to school hacks, σκονάκια, σκατάκια. Κώστα, εσύ έκανες σκονάκια και σκατάκια. Σκονάκια δεν μπορούσα γιατί εγώ έδινα προφορικά. Εγώ ήμουν master. Λόγω δυσλεξίας, εγώ τα έδινα όλα προφορικά, οπότε δεν μπορούσα να είχα σκονάκια. Εγώ ήμουν master. Θα σας τα πω κατά τη διάρκεια μας. Γιατί, παιδιά, φυσικά εμείς εδώ πέρα είμαστε εδώ για πάρα πολλές φορές την εβδομάδα. Δεν έχουμε, νομίζω, ακόμα σταθεροποιηθεί. Αλλά, παιδιά μου, μπορείτε να με βρείτε στο TikTok που κάνω κάθε μέρα live. Δεν ξέρω πώς το έχω κάνει Κώστα μου αυτό και κάνω κάθε μέρα live. Φυσικά στο Instagram, γιατί πάρα πολλές φορές εκεί πέρα σας θέλω να δείτε να κάνετε πράγματα. Και μόλις πάμε 21.000, θα βάψουμε νέο χρώμα στα μαλλιά του Κώστα, ο οποίος θα έχει τώρα ροζ. Και φυσικά για να βλέπετε αυτά τα υπέροχα βίντεό μας θα κάνετε εδώ πέρα ένα subscribe. Περιμένω. Για να κάνουμε πάρα πολλά βιντεάκια. Πάμε λοιπόν, παιδιά, να δούμε back to school hacks. Να τα κοροϊδέψουμε, γιατί δεν είναι όλα πάρα πολύ πετυχημένα. Και κάποια είναι. Όχι, γιατί κάποια είναι, Κώστα μου, από όσα έχω βρει. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Είμαι κουρασμένη, μαμά. Θα σε... Τι είναι αυτό? Βάλω τσάντα, παιδί μου. Θα σε κάνω τσάντα. Δεν κακό όμως. Τίμιο. Πάρα πολύ καλό. Δεν καθόλου κακό. Κώστα μου, δεν ήταν καθόλου κακό αυτό. Ήταν τίμιο, γιατί και το παιδί θα χαρεί και εσύ θα σου φύγει μέσα, δεν είναι κάτι. Αλλά δεν... Καταρχάς, πόσο μεγάλη τσάντα του παιδιού. Σαν το παιδί ήταν η τσάντα. Εντάξει, σχολίωση. Κόβουμε με ένα πάρα πολύ αιχμηρό κοπίδι. Ξεκάθαρα για σχολείο. Ένα pop-it. Με το κοπίδι, λοιπόν, εγώ αυτό, όταν ήμουν στη σχολή, μου πετάχτηκε. Νόμιζα ότι πήγε στο μάτι μου. Και έτρεχα στην οφθαλμία του, χωρίς λόγο, να δει αν πήγε στο μάτι. Δεν μπορούσα να δω εγώ στον καθρέφτη ότι δεν έχω κάτι. Πήγα στην οφθαλμία του, γιατί έκανε κλακ από την πίεση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο παιδιά το κοπίδι. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με το pop-it. Είναι του ντου. Εδώ πέρα βλέπουμε τη φίλη μας και εντελώς τυχαία δεν θα υπάρχει ένα μπαλόνι στην τάξη σου, Κώστα μου. Εννοείται. Η δικιά μου τάξη ειδικά έχει πάντα μπαλόνι. Α, βάζει... τι είναι αυτά. Μαθηματική πράξη. Το ημιτόνιο, συνημιτόνιο και αυτά. Μανικιούρ σκονάκι! Τέλειο μανικιούρ σκονάκι! Το μπαλόνι θα κάνει τη σμίκρυνση. Τόσο όσο χρειάζεται για να γίνει μανικιούρ. Όχι, εγώ το λέω, το δίνω αυτό. Το δίνω, ήταν πολύ δυνατό. Ωραίο σκονάκι. Μπαλόνι. Θα σας πω και εγώ στο σημείο αυτό το δικό μου σκονάκι. Νούμερο ένα δικό μου σκονάκι είναι, δεν έχω και να σας το δείξω. Τα scientific μαθηματικά calculator. Κομπιουτεράκια, πολύ ωραία η λέξη κομπιουτεράκια. Λοιπόν, αυτά τα επαγγελματικά έχουν μια θήκη την οποία σκεπάζονται. Ωραία. Ωραία. Εγώ ναι, είχα εσύ πάρει χαρτί αυτοκόλλητο. Αυτοκόλλητο χαρτί. Το είχα κολλήσει στον κόλο από το καπάκι. Γιατί αυτό κολλάει και από πίσω, μπαίνει έτσι. Ναι. Και έχω γεμίσει όλο σκονάκια στη σχολή τώρα όλα αυτά. Το έχω καταλάβει, ναι. Για τη φυσική. Και είχα όλα τα σκονάκια με την οπτεομετρία και οπτικά όλα αυτά εκεί πέρα. Τα πάντα. Πάρα πολύ. Ναι, εγώ να πω το δικό μου σκονάκι. Πες το δικό σου σκονάκι. Το μόνο σκονάκι το δικό μου που έχω κάνει. Ναι. Που ήταν, περίμενα να τελειώσει η φάση. Δίνουμε εξετάσεις. Προφορικά, ναι. Περίμενε, λόγω ότι έδινε προφορικά. Πρέπει να τελειώσουν όλοι για να πάω να δώσω λίγο προφορικά. Οπότε με βγάζανε έξω από την τάξη μαζί με όλους που έχουν τελειώσει και του έλεγα, παιδιά, πείτε μου γρήγορα να μάθω τώρα τις απαντήσεις. Πρέπει να τις μάθω τώρα. Α, οπότε πρέπει να τις μάθω ουσιαστικά. Δεν ήταν, ήταν στο μυαλό σου. Εσύ είσαι ειδική κατηγορία για προφορικά. Ακούστε και τη συμβολή για προφορικά. Οκ. Οκ. Στο σημείο αυτό, παιδιά, θα ζητάω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε κι εσείς επικά σκονάκια. Και να το κάνουμε ένα άλλο βίντεο. Μ' αρέσει. Ωραία, θέλω, παιδιά, επικά σκονάκια και θα το κάνουμε βίντεο από κάτω. Άμα πάει αυτό το βίντεο πάνω από 2.000 like. Πώς θα το βάλεις από κάτω το βίντεο? Όχι, ρε. Θα το κάνουμε, θα είναι από κάτω. Θα το κάναμε από κάτω το βίντεο. Παλιά υπήρχε αυτή η επιλογή, σαν απάντηση. Γιατί η φίλη μας έχει μόνο στυλό και μαρκαδόρ με την τσάντα της. Α! Α! Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει. Είναι το πιο χαζό έχω δει. Θα μου πεις που το ξέρεις. Το έχω δει αυτό ξανά, γιατί τώρα έχει φτιάξει θήκη. Για να μην χάνει τους μαρκαδόρους της. Τέλειο. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Α, πάρα πολύ έξυπνο, γιατί μετά αυτό μπορείς να το βάλεις επί τόπου μέσα στη χάρτινη θήκη που έχουν οι μαρκαδόροι. Επίσης, αυτό που με χάλασε πάρα πολύ είναι δεν ήταν στα χρώματα στη σειρά. Τώρα είναι τόξιμο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Στο δίνω αυτό. Εδώ πέρα η φίλη μας της έχει τελειώσει η γόμα πίσω από το μολύβι. Νιώθω την αίσθηση αυτή την απέσια. Ναι, βγάζει ότι είχε απομείνει. Μήπως θα βάλει τη ζύχλα της. Μπιάξ. Και θα βάλει τη γόμα από πάνω. Και μπιάξ.
τι στοίχημα πας. Αυτό με το που το κάνει. Με το που το ακουμπήσεις. Πουγκ. Πουγκ. Εντάξει, το ξεφτεί, εγώ είμαστε ο καθηγητή. Και θα μένει τσίχλα. Μεσάλια! Μεσάλια! COVID! Δεν βάζουμε πράγματα στο στόμα μας, στο στόμα μας και στα πράγματα γύρω μας COVID! Άδειο τετράδιο. Τρεις τελίτσες, πολλές τελίτσες, με πολλά χρώματα. Λουλουδάκια. Α! Φτιάξαμε εξώφυλλο για το τετράδιο. Οκ. Okay. Βάλαμε χαρτοτενία. Α, τον δίνει ρε, τον δίνει. Του κάνει σαν... Α, θα το ξύσει! Θα το ξύσει, κοίτα! Δεν θα ψεκάσει με κάτι για να σταθεροποιηθεί όλα αυτά. Όχι, δεν μας νοιάζει να δείξουμε το βιντεάκι. Απέσιο, παιδιά, απέσιο. Μα θα αγαπάω τόσο πολύ. Του έχω κάνει μια καρδούλα πάνω στο θρανίο γιατί σε αγαπάω τόσο πολύ. Όχι, όχι, τι θα πει ο καθηγητής. Όχι, 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 δεν κάνει. Nope. Και πήρε το χάρακα, το έβγαλε. Με τι το ζωγράφισε. Δεν σε θέλω, του είπε. Δεν βγαίνει τίποτα από εκεί. Με λεμόνι. Γιατί ρε Κώστα, τέλειο μανταρίνι, χάρη. Τι είναι αυτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι πίνει με τι είναι στο δημόσιο είναι και τρώνε μανταρίνια. Τι πίνει με συντάξει ρε, έχει και γυάλινο ποτήρι δεν βλέπεις. Α, μουσκάκι, δεν κάτι, βότκα πορτοκάλι. Μια βότκα πορτοκάλι παρακαλώ, στο 3. Χαρτοτενία, ένα ψαλίδι. Μια χαρτοτενία. Μια σελιδοδείκτη. Έφτιαξε σελιδοδείκτη. Τι είναι αυτό τώρα, μαγνήτη. Γιατί όλα αυτά τα έχει με στη τσάντα σου, δεν είναι. Είσαι στο σχολείο. Αχρίαστο. Α, και σου λέει και σε ποια σελίδα είσαι. Αχρίαστο. Αχρίαστο. Exam. 9 η ώρα. Ωραία. Όπα. Μα δεν το κολλήσει σωστά. Λογικό. Το post-it. Γιατί να το βάλει στην οθόνη του λάπτοπ. Πολύ το κάνω, δεν ξέρω γιατί. Α, τώρα έκατσε. Τι διαφορά έχει. Ούτε εγώ. Να το κολλά καλύτερα. Δύο λαστιχάκια. Μια πλεξούδα με τα λαστιχάκια. Ένας μαρκαδόρος που δεν γράφει. Και φτιάξαμε κάτι ανούσιο. Τον κουνάει τώρα. Α, έκανε γύρω. Δίνει. Δίνει τέτοια. Ωραία. Σκονάκι. Ωραία. Σκονάκι πάλι. Να τι. Τι είναι αυτό. Ταινία, χαρτοτενία, αλλά όχι χαρτοτενία. Τζελοφάν τη κατά είναι αυτό. Σφουγγάρι, γιατί αν δεν έχει λίγο σφουγγάρι, ρε Κώστα, εντάξει, τι θα κάνει. Θα το κρέμα ή κόλλα. Κόλλα. Τι είναι αυτό. Α! Έφτιαξε whiteboard. Today. Έφτιαξε whiteboard με του μαρκαδόρου. Οπότε τώρα έχει το καθηγητή και το σβήνει. Καταλάβει τι έκανε. Αχρίαστο. Τέλειο είναι, έξυπνο. Άμα χρειαστεί να έχει whiteboard κάπου γρήγορα. Να σου πω κάτι, μπορεί να πάρεις και κάτι τέτοιο για να το γράψεις whiteboard. Τι είναι αυτό. Αν δεν ήμασταν στην Ελλάδα. Συγγνώμη ρε παιδιά, τώρα αλήθεια. Αν δεν ήμασταν στην Ελλάδα. Πάω τώρα στο σπίτι και είναι έτσι ο βαθμός μου. Ναι. Και όλα λάθος είναι μεταξύ. Όλα κόκκινα. Από κάτω είναι κόκκινα σημειωμένα, ναι. Όλα χαλιά. Ναι. Τέλεια, μπράβο, έγραψες 20 με όλα χάλια από κάτω. Ναι, μόνο. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός σου αυτό. Να δουν απλά το α, τέλος. Ο καθηγητής να έχει τεμπελιάσει, να μην έχει περάσει τους βαθμούς, να τα έχει μοιράσει, και μετά να τα έχει πάρει, να μην έχει κάτι τώρα να ξαναελέγξει αφού τα έχει διορθώσει και να βάλει α. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός σου όλο αυτό. Μαγικό άμα γίνει αυτό. Τριγωνό μου, τριγωνάκι. Σκονάκι! Σκονάκι, σκονάκι, σκονάκι! Πίσω από το χάρακα! Το τριγωνικό της γωνίας. Ποτέ πάρα κανείς. Πολύ καλό. Ποτέ κανείς. Βέβαια, μην πάρετε διάφανο από τους χαζούς. Πάρτε ένα που να έχει χωρίς να είναι διάφανο. Αν πει πώς θα βλέπεις, άμα είναι. Βλέπεις, μωρέ! Όχι, πάρτε με χρώμα. Πάλι κοπίδι! Ρε, τι φάση με το κοπίδι! Τι, είναι κλασικό. Μόλι, παιδιά, μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Ό,τι έχει κοπίδι, μακριά. Τι κάνει τώρα, μωρέ, με τις. Κι όμως, Κώστα, κοίτα να δεις τι κάνει. Δυνατό hack. Πολύ δυνατό hack, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εκείνη την ώρα πάνω στον πανικό που το έχεις τυλίξει. Μετά ωραία. Δεν μπορείς να το ξανατυλίξεις. Λογικά, σαν μηχανισμό, αυτό θέλει να δείξει ότι ξαναμπαίνει. Δεν ξαναμπαίνει. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Δυστυχώς. Το θεωρώ πολύ να το ανοίγει. Κοίτα, το ανοίγει. Δεν μας δείχνει στο βίντεο ότι επιστρέφει. Είσαι σε το ζουλάει και δεν μπαίνει μέσα. Νομίζω ότι πλέον έχουμε δει αρκετά. Α, μα είναι να κάνουμε part 2. Υπάρχει ψωμάκι. Okay. Ή να κάνουμε κάτι ειδικό με σκονάκια. Έχω ψηθεί πάρα πολύ με σκονάκια. Ωραία, εγώ λέω να μας πούν τα παιδιά από τα κάτω δικά τους σκονάκια. Ναι. Πείτε μου λοιπόν, παιδιά, κάτω και εσάς, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δείξτε το μου με τα like. Και αν πάει πάνω από 2.000 like, θα γίνει βιντεάκι με σκονάκια. Δικά σας σκονάκια. Και έτσι οι ιστορίες που πήγαν να σε πιάσει ο καθηγητής. Ξέρετε τώρα, τζούσι πράγματα. Γιατί εγώ, π.χ. στην πρώτη δημοτικού, είχα το βιβλίο ανοιχτό κάτω. Οπότε να μας πούνε ιστορίες με σκονάκια. Ναι, ψήνομαι πάρα πολύ. Ωραία.
Από τα δικά σας σκονάκια. Θα εξαρτηθεί, παιδιά. Γράψτε εσείς κάτω στα σχόλια. Από εδώ πέρα θα τα πάρω. Ή εκτός και αν έχετε κάτι τεράστιο και θέλετε να μου το στείλετε στο Instagram, ορίστε το Instagram μου. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται και κάνει ουίου. Και εμείς θα ξαναλέμε σε άλλο ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! Εδώ, παιδιά, έχει ένα βίντεο. Και εδώ έχει ένα βίντεο. Και εδώ κάνετε subscribe. Κάντε subscribe. Μπα, εδώ είναι το subscribe. Το πιάνω. Α! Το subscribe! Μην ξεχάσετε να το πατήσετε το κυκλάκι!